Αν φωνάξουμε, αγαπητοί μου, μπροστά σε μια πλαγιά βουνού, αυτή θα μας δώσει την ηχό της. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν έχουμε μια μεγάλη γιορτή, ύστερα από κάποιες ημέρες γιορτασμού, έχουμε την ηχό αυτής της γιορτής. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ηχό της μεγάλης γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η γνωστή απόδοσης της εορτής. Αφού η Εκκλησία μας, όλες αυτές βέβαια τις ημέρες, υπερεπλήρωσε τα εγκόμια της εις την πάσεπτον κοίμησή της, ερχόμαστε και εμείς να προσθέσουμε έναν ακόμη φθόγκον, έστω και από χείλη αμαρτωλά. Ο περίφημος ακάθιστος ύμνος είναι πολλές φορές η εγκομιαστική αναφορά μας, θα το έχετε αντιληφθεί, όπως θα είναι και σήμερα. Λέγει ένα στίχος από την πρώτη στάση: «Χαίρε, ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε, ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις». Και η απόδοση του πρώτου στίχου: «Χαίρε, διότι κάνεις να ανθίζει λιβάδι πνευματικής απολαύσεως, τρυφής απολαύσεως». Είναι γνωστό ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον ετοποθέτησε εις τον Παράδεισο. Και φυσικά προηγήθηκε ο Παράδεισος. Τι ήταν ο Παράδεισος? Ένας τόπος πάνω στη γη. Και μάλιστα στην Μεσοποταμία, ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρητος και Εφράτου. Αν θέλετε, και δύο ακόμη ποταμών, παραποτάμων πιθανότατα, γιατί δεν γνωρίζουμε από τα ονόματα ποιοι ήσαν, τον πρώτο, του Τίγρητος και του Εφράτου, ο Γεών και ο Φυσών. Εκεί εφυτεύθη μέσα σε αυτό το τετράγωνο ο Παράδεισος, περιοχή εκτάκτου ομορφιάς. Εκεί όλα τα φυτά με την καρποφορία τους, όπως και όλα τα ζώα. Και ο Παράδεισος, λέξη περσική που σημαίνει κήπος, ή λιμόν που σημαίνει λιβάδι, έγινε το ενδιέτοιμα του ανθρώπου, συγκεκριμένα των δύο πρωτοπλάστων. Είχαν οι πρωτόπλαστοι όχι μόνον κάθε είδους καρπούς στη διάθεσή τους, αλλά και την κοινωνία του Θεού Λόγου. Και το βλέπουμε αυτό. Αυτό το περιστατικό ευθύς μετά την παράβαση της εντολής, που έρχεται ο Θεός Λόγος και αναζητά τον Αδάμ, ο οποίος εντωμεταξύ κρύφτηκε από την ενοχή του ανάμεσα στις φιλοσκές του κήπου, και να λέγει ο Θεός: «Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι?» Σκεφτείτε αυτήν την κοινωνία με το Θεό Λόγο. Σκεφτείτε. Οι πρωτόπλαστοι ήσαν γυμνοί. Ακριβέστερα, δεν φορούσαν ρούχα όπως τα καθημάς. Όμως ήσαν ντυμένοι με το άκτιστο φως. Άρα δεν ήσαν γυμνοί. Γι' αυτό όταν ο Αδάμ είπε «Είμαι γυμνός και ντρέπομαι», πώς του ήρθε να πει αυτό? Διότι αντελήφθη ότι έφυγε αυτή η στολή, αυτή που λέμε στο βάπτισμα, η στολή η πρώτη.
ιστορία της Θεώσεως, του ακτίστου φωτός. Αργότερα ο Θεός θα τους δύσει, λίγο μετά δηλαδή, όχι αργότερα πολύ, με δέρμα ζώων, που σημαίνει ότι οι πρωτόπλαστοι, οι άνθρωποι, ντύθηκαν την αλογία, αλογία, διότι το δέρμα των ζώων, αν θέλετε ακόμη και το μαλλί, όπως είναι από το αρνί και τα λοιπά, δεν είναι τίποτε άλλο, κάτι που το δανειζόμαστε, το παίρνουμε από τα ζώα. Τα ζώα όμως είναι άλογα, δεν έχουν λογική. Είναι φοβερό πράγμα από τη μία στιγμή να έχεις κοινωνία με τον Θεό Λόγο και την άλλη στιγμή να ντύνεσαι την αλογία. Μόλις παρέβησαν την εντολή του Θεού, δυστυχώς, αμέσως απεσύρθη το άκτιστον φως που τους περιέβαλε. Γι' αυτό ο Αδάμ είπε, όπως σας είπα, ότι είναι γυμνός και έσπευσε να κρυφτεί, μάλιστα, αφού περιευλήθη με σηκώφυλλα. Δεν μένω περισσότερο να ερμηνεύσω αυτά τα σημεία. Έτσι ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, αγαπητοί, ο οποίος λέγεται ότι ήταν Παράδεισος τρυφής. Προσέξτε, τρυφής, που σημαίνει Παράδεισος απολαύσεως. Το λέμε σήμερα και μάλιστα το θεωρούμε κάτι πολύ μεγάλο, όταν έχουμε αυτή την τρυφή, την απόλαυση. Αυτά όμως, όλα, χάθηκαν μόλις εισήλθε η αμαρτία. Και μάλιστα οι πρωτόπλαστοι εξεδιώχθησαν και από τον Παράδεισο. Έμειναν απ' έξω θρηνούντες. Ωραία το εκφράζει αυτό ένα σχετικό τροπάριο που λέμε κάπου εκεί μπαίνοντας στην Μεγάλη Σαρακοστή. Λέει ο Αδάμ, παρακαλεί τα φύλλα των δένδρων και λέγει «Ω φύλλα του Παραδείσου, οικετεύσατε τον Κύριο, να μην κλείσει ολότελα τον Παράδεισο». Δηλαδή παρακαλεί τα φύλλα των δένδρων να μεσολαβήσουν εις τον Κύριο του Παραδείσου, τον Θεό. Έτσι και έγινε. Και μάλιστα πολύ καλύτερα από τον αρχαίον Παράδεισο. Και ο Παράδεισος, ο Κρήτων, είναι αυτός ο Θεός Λόγος που ναι μεν τους τότε τους εξεδίωξε από τον Παράδεισο, έρχεται όμως τώρα ο ίδιος φέροντας αυτός τον Παράδεισο να κάνει πάλι συντροφιά με τους ανθρώπους, όπως ήταν τότε με τους πρωτοπλάστους. Είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ο Παράδεισος, Κρήτων, ξαναλέγω, του πρώτου, αγαθότερος, καλύτερος του πρώτου Παραδείσου, τον οποίον Ιησού Χριστόν τώρα κυοφορεί η Θεοτόκος. Γι' αυτό ψάλλει ο ποιητής, «Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις». Και ποιος είναι αυτός ο λιμών? Όπως είπαμε, είναι ο νέος Κρήτων Παράδεισος. Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η Εκκλησία Του, η διδασκαλία Του, τα μυστήριά Του. Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν λέγεται πια Παράδεισος, αφού είναι η Εκκλησία μίζων του αρχαίου Παραδείσου. Ξέρετε πώς λέγεται? Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Το σκεφτήκαμε αυτό. Ας το τονίσουμε και να το ξανατονίσουμε, ότι η Βασιλεία του Θεού
είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Συνεπώς, η φροντίδα μας πρέπει να είναι μεγίστη, ώστε να μην ξαναχάσουμε τον Παράδεισο. Δηλαδή, να μην βγούμε από την Εκκλησία. Κι όμως, οικία βουλής, αγαπητοί μου, τώρα βγαίνουμε από τον Παράδεισο. Τόσο με την αμαρτωλότητά μας, όσο και με την απιστία μας. Και φτάνουμε να αρνούμεθα τον Χριστό. Δεν είναι μεγάλη ντροπή για μας? Ωστόσο, ποιος μας χαρίζει τώρα την Εκκλησία? Η Κυρία Θεοτόκος. Το σώμα της Κυρίας Θεοτόκου είναι το σώμα του Χριστού. Σκεφτείτε τι μεγάλη είναι αλήθεια η υπεραγία Θεοτόκου. Τι μεγάλη είναι. Και ερχόμεθα εις το δεύτερο ημιστήχιο. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Που σημαίνει? Χαίρε σύ η Θεοτόκος, διότι ετοιμάζεις λιμένα δια της ψυχάς μας. Και λιμάνι των ψυχών μας είναι ο Κύριος Ιησούς, που κυοφορήθηκε εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Τι σημαίνει λιμάνι? Δεν είναι το ανοιχτόν πέλαγος με τις φουρτούνες του και τους κινδύνους. Και ο βίος ενός ανθρώπου είναι, ποιος μπορεί να το αρνηθεί, είναι μία θάλασσα που συνήθως είναι ταραγμένη. Ποιος δεν ζει, έστω και περιοδικός, δεν ζει φουρτούνες στη ζωή του? Τα ποικίλα προβλήματα της καθημερινότητος είναι μία όντως ανοιχτή θάλασσα. Και ο Χριστός είναι το λιμάνι, γιατί μας προβάλλει, προσέξτε, τη Θεία του Πρόνοια. Προβλήματα διαβιώσεως, μέσα εις τον κόσμο αυτόν, διαβιώσεως, να επιζήσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να παλέψουμε για να βγάλουμε το ψωμί μας, να το πω έτσι, καθημερινότητα σας λέγω, προβλήματα εντούτοις. Ενώ αυτά όλα αποτελούν ανοιχτή θάλασσα, ο Χριστός είναι το λιμάνι. Γιατί, πώς, ο λόγος έχει ο Θεός, είναι αληθέστατος. Έτσι και είπες, έχει ο Θεός, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί τονίζεις την πρόνοια του Θεού. Έχει ο Θεός, θα φροντίσει. Αμέσως εισήλθες, έφυγες από την τρικυμισμένη θάλασσα για να μπεις το πέλαγος, για να μπεις μέσα εις το λιμάνι και να ησυχάσεις. Έχει ο Θεός. Ο Θεός προνοεί. Έτσι ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται όταν τα καθημερινά του έσοδα, επί παραδείγματι, είναι λίγα, όταν μας επισκέπτεται μία αρρώστια ή υπάρχει οποιαδήποτε άλλη περιπέτεια μέσα στη ζωή. Λέμε, δεν φτάνω, δεν κάνω. Έχει ο Θεός. Να μάθει η γλώσσα μας και η καρδιά μας να λέει αυτό το «έχει ο Θεός». Αρκεί να σκεφτούμε ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι αυτοκτονούν επειδή δεν εγνώρισαν το λιμάνι της ζωής που είναι ο Χριστός και μένουν διαρκώς εις το ανοιχτό πέλαγο και κουράζονται και αυτοκτονούν. Τι κρίμα! Ο Χριστός όμως είναι και λιμάνι των υπαρξιακών μας προβλημάτων. Κάθε άνθρωπος, λίγο ή πολύ, μορφωμένος ή αμόρφωτος, δεν μπορεί κάποια στιγμή θέτει κάποια ερωτήματα, αφού είναι άνθρωπος σκεπτόμενος. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κάπου φιλοσοφούμε. Τι είναι ζωή, τι είναι θάνατος? Πάμε σε μια κηδεία και λέμε, τι είναι θάνατος? Φιλοσοφούμε αμέσως, για να μην πω τη λέξη θεολογούμε. Υπάρχει ψυχή?
Υπάρχει άλλη ζωή? Αυτά δεν είναι προβλήματα, τα λεγόμενα υπαρξιακά προβλήματα? Ο Χριστός αληθινά, αγαπητοί μου, είναι λιμάνι που αναπαύει καθέναν που βασανίζεται από τα προβλήματα αυτά. Όταν η Μάρθα με τη Μαρία πηγαίνουν στον τάφο του Λαζάρου, μη κλαις, λέει στη Μάρθα ο Κύριος, ο Λάζαρος ζει, το ξέρω, λέει, το ξέρω ότι θα αναστηθεί την εσχάτην ημέρα. Όχι, τώρα θα αναστηθεί. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Το θυμόσαστε αυτό? Γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Να λοιπόν που έρχεται τώρα ο Κύριος με την παρουσία Του να μας λύσει αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα. Και υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν απαντήσεις. Θέλετε, μετά αποδείξεων. Εδώ είναι το καταπληκτικό, μετά αποδείξεων. Και οι αποδείξεις, γιατί πολλοί λένε, και πού το ξέρω αυτό και πού το ξέρω εκείνο. Και οι αποδείξεις είναι τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Πού το ξέρεις? Δεν μου λες, ο Χριστός ανεστήθη? Μη μου πεις ότι δεν το ξέρω, γιατί έχουμε πάμπολους μάρτυρες που έχουν δώσει την μαρτυρία αυτή. Εψηλαφήθηκε ο Χριστός, μίλησε, έφαγε και ήπιε μαζί με τους μαθητάς Του μετά το αναστήνε, όπως μας λέει ο Λουκάς στις Πράξεις. Συνεπώς, και αν θες να ξέρεις, οι μάρτυρες είναι αληθινοί, διότι αυτοί οι μάρτυρες έδωσαν τη ζωή τους και έδωσαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού στα πέρατα της Οικουμένης. Δεν δίνει κανείς τη ζωή του για ένα ψέμα, αλλά για μια αλήθεια. Μια αλήθεια στην οποία έχει απέραντη ο μάρτυρης την πεποίθησή του. Έτσι λοιπόν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε την Ανάληψη του Χριστού, που ήταν να αναλαμβάνεται ενώπιον τόσων ανθρώπων. 120 ήσαν αυτοί οι άνθρωποι που είδαν την Ανάληψη του Χριστού, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Που όλα αυτά δείχνουν τη δική μας πορεία, ότι θα αναστηθούμε, ότι θα αναληφθούμε στον ουρανό και θα μεταμορφωθούμε, και το σώμα και η ψυχή θα είναι όπως ο μεταμορφωμένος Χριστός επάνω εις το όρος Θαβόρ. Να οι αποδείξεις. Ο χριστιανός που πιστεύει δεν ταράσεται ποτέ για αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα. Έχει τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, πιστεύει σε αυτά και έχει ειρήνη πολύ. Δεν φοβάται. Και τον λιμένα των ψυχών μας, ποιος τον ετοιμάζει? Η Κυρία Θεοτόκος, με την κυοφορία του Θεού Λόγου. Αλήθεια, δόξα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και ας πούμε και κάτι ακόμα από ένα άλλο ζεύγος εγκομείων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Που σημαίνει? Χαίρε διότι εξαιτίας σου, αποτινόμεθα εις την Θεοτόκον, τα ουράνια αγάλλονται μαζί με τη γη. Χαίρε, διότι εξαιτίας σου τα επίγεια πανηγυρίζουν μαζί με τους ουρανούς. Μια μεγάλη πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου επαγιώθη η αγιότητα των Αγίων Αγγέλων. Επαγιώθη, σταθεροποιήθηκε. Γιατί? Είναι γνωστό ότι και οι άγγελοι, αφού είναι κτίσματα οι άγγελοι, ως κτίσματα υπόκεινται εις τροπήν. Και παράδειγμα, να κάποιοι μερικοί από αυτούς που ξέπεσαν, έπαθαν τροπήν, άλλαξαν.
οι γνωστοί μας δαίμονες. Γιατί δεν θα μπορούσαν και στο μέλλον και κάποιοι άλλοι άγγελοι να υποστούν μία τροπή και να προσθεθούν εις τους δαίμονες? Τώρα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει. Γιατί? Γιατί απλούστατα έγινε η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου από την Κυρίαν Θεοτόκον, και τώρα με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου επαγιώθη, σταθεροποιήθηκε η αγιότητα των Αγίων Αγγέλων. Το ξέρατε αυτό? Και συνεπώς τα ουράνια, δηλαδή οι Άγιοι Άγγελοι, συναγάλλονται με τη γη, χαίρονται με τη γη. Γιατί? Γιατί η Θεοτόκος εις την γη ευρίσκεται τότε όταν έφερε τον Θεόν Λόγο. Και οι άγγελοι υμνούν τον Θεόν και τον δοξάζουν, δόξα εν υψίστης Θεό κλπ. Και η πληροφορία και των βοσκών από άγγελο κλπ. Παγιώθηκε λοιπόν η αγιότητά τους. Αλλά και η γη συγχωρεύει ουρανής, όπως μας λέγει εδώ ο εγκομιασμός, αφού πλέον εγκατεστάθη εις την γη η δυνατότητα αγιότητος των ανθρώπων. Και όλα αυτά χάρις εις την Θεοτόκο. Αγαπητοί, αν εγνωρίζαμε τι χρέος οφείλουμε εις την υπεραγίαν Θεοτόκον, η στάση μας απέναντί της θα ήταν διαφορετική. Πάλεψε με το διεφθαρμένο περιβάλλον της Ναζαρέτ για να φτάσει να ειδεί ο Κύριος ότι το άμεμπτος, και να την καταστήσει ο Θεός Λόγος δική του κατοικία. Ξέρετε τι σήμαινε Ναζαρέτ? Τι άλλο θα σας είπα και το τονίζω και πάλι. Όταν είπε ο Φίλιππος στον Αθαναήλ, βρήκαμε τον Μεσσία από τη Ναζαρέτ. Τι? Άκουσες ποτέ να βγει από τη Ναζαρέτ προφήτης? Άνθρωποι κακοϊθέστατοι, άκουσες ποτέ να βγει από εκεί προφήτης? Κι όμως σε αυτήν την κακοϊθεστάτη κοινωνία έζησε και μεγάλωσε η υπεραγία Θεοτόκος. Εκεί δε εδέχθη το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εις τη Ναζαρέτ. Σκεφτείτε, ο τύπος της εικόνας της Γλυκοφιλούσης, τη γνωρίζετε, το γνωρίζετε αυτόν τον τύπο της εικόνας, μας δείχνει την αγαπητική σχέση ανάμεσα στον Υιό και τη μητέρα του. Όταν εκείνος με το χεράκι νύπιο πιάνει το πρόσωπο της μητέρας, και η μητέρα του χαμογελάει στον νύπιον Ιησούν. Αυτή η αγαπητική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ιησούν και τη μητέρα του. Αλλά και το άσμα ασμάτων, αυτό το ερωτικό ποίημα, ερωτικό ποίημα, και μάλιστα βιβλίων πρωτοκανονικών εις τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, το ίδιο πράγμα δείχνει. Δεν έχω καιρό να κάνω περισσότερη ανάλυση. Και συνεπώς δείχνει και σε μας ποια πρέπει να είναι η σχέση μας με την Θεοτόκον και τον Υιόν της. Πρέπει να είναι σχέσεις αγαπητική. Ναι, σχέσεις αγαπητική. Δεν πρέπει να έχουμε απλώς μια θρησκευτικότητα παγωμένη, κρύα κατάσταση. Παγωμένη σε λέω κατάσταση. Λέμε είμαι θρησκευτικός. Λοιπόν, έχουμε περιπλακεί μέσα σε μια καθηκοντολογία και νομίζουμε ότι έχουμε χριστιανική ιδιότητα. Λάθος. Αλλά πρέπει να είναι μια αγαπητική σχέση με τον Κύριο. Εξάλλου, η πρώτη εντολή του Δεκαλόγου που πήρε ο Μωυσής από τον Θεό,
Η πρώτη εντολή δεν αναφέρεται στην πίστη, δεν λέει πίστευσον εις Κύριον τον Θεόν σου, αλλά τι λέει, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν αναφέρεται λοιπόν στην πίστη, αλλά αναφέρεται στην αγάπη. Βέβαια δεν μπορείς να αγαπήσεις αν δεν έχεις πιστέψει. Η αγάπη, θα λέγαμε, είναι η κατάληξη. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Εμείς μένουμε σε αυτό που λέμε μόνο πίστης. Και μια πίστης, της κακιάς ώρας πολλές φορές πίστης. Ας είναι. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια ζωντανή πνευματική ζωή. Όταν αγαπάμε πολύ τον Κύριον, μια ζωή έτοιμη ακόμη και στο μαρτύριον. Αμήν. Oh.